Ναι, είχε γίνει καταγγελία. Ήταν δύο καταγγελίες. Συγκεκριμένα, η πρώτη καταγγελία ήταν ότι είχε δώσει πολίτης σε κάποιες μεταχρονικές επιταγές σε κάποιον πρόσωπο 69 χρόνων για να τα εισπράξει. Και η συμφωνία που είχαν κάνει ήταν 10% τόκων μηνιαίως. Με βάση αυτό μόνο το γεγονός είναι αδίκημα, γιατί να τονίσουμε ότι όταν υπάρχει επιτόκιο και έχει τονιστεί από την Κεντρική Τράπεζα ότι το επιτόκιο είναι 12,67 ετησίως αυτήν την περίοδο, και το γεγονός αυτό ήταν αδίκημα. Στη δεύτερη περίπτωση, η δεύτερη καταγγελία από άλλων πρόσωπων, ότι από τον Ιανουάριο του 2012 είχε δώσει στο συγκεκριμένο πρόσωπο 3.000 ευρώ και πάλι με τη συμφωνία να τα επιστρέψει, αλλά με 10% τόκων μηνιαίων. Και με βάση αυτές τις καταγγελίες είχε συλληφθεί ο 69χρονος, πρόκειται για Λοδαπών, και είχε παρουσιαστεί στο δικαστήριο για περίπτωση 4 ημερών. Να τονίσουμε όμως αυτόν τον γεγονός, και πρέπει να είναι προσεκτικοί οι πολίτες, ότι υπάρχει συγκεκριμένο επιτόκιο, όπως έχουμε πει, το οποίο καθορίζει η Κεντρική Τράπεζα, και είναι 12,67 ετησίως, το οποίο ελέγχεται και μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί ανά τριμηνών από την Κεντρική Τράπεζα. Τι θα έκανε με τα φωνικά όπλα ο 55χρονος? Είναι μια περίπτωση κατοχής επιθετικών όπλων και οργάνων. Τώρα, οι έρευνες που έγιναν ήταν, είχαν εντοπιστεί μια μεγάλη ποσότητα τέτοιων αντικειμένων. Ήταν 23 εκτοξευτές ηλεκτρικού ρεύματος, σπρέι εκένωσης επιβλαβών αερίων, 34 άλλα σακουλάκια τα οποία επερίχαν μεταλλικά σκάλια και κάποια άλλα αντικείμενα που είχαν βρεθεί στην υγεία του, 12 μειώματα πιστολιών. Ισχυριζόμενος ανέφερε, όπως ο ίδιος δήλωσε, ότι είχε φέρει από τα κατεχόμενα, κάποια θα κρατούσαν και κάποια θα τα έδιδαν σε κάποιους για πώληση. Τα πωλούσε δηλαδή, τα είχε για πώληση. Μάλιστα. Όμως, όπως έχετε πει, τα περισσότερα από αυτά είναι επικίνδυνα αντικείμενα και επιθετικά όργανα. Έχουν κατασχεθεί, έχουν ήδη προωθηθεί για επιστημονικές εξετάσεις και αναμένεται να ολοκληρωθεί αυτή η υπόθεση για να προχωρήσει στο δικαστήριο. Πάμε και στην αλεύρεση κρηκτικών στο Συνάωρος. Ναι, χθες το πρωί είχαν εντοπιστεί μετά από πληροφορία στην περιοχή, στο χωριό Συνάωρος, σε ανοιχτή περιοχή, ποσότητα εκρηκτικών υλών. Ήταν ένας κοινός πυροκροτητής, 5.000 αγωγέντα φυσίγκια, 109 φυσίγκια διαμετρήματος 9 mm, 6 κάλικες διαμετρήματος 9 mm και 90 κυνηγετικά φυσίγκια και κάποια άλλα τεκμήρια τα οποία έχουν κατασχεθεί και έχουν προωθηθεί για επιστημονικές εξετάσεις, και αναμένεται αυτά τα ανεβρεθέντα να εξεταστούν αν συνδέονται με οποιασδήποτε άλλες υποθέσεις ή με οποιαδήποτε άλλα κρηκτικά τα οποία έχουμε ήδη στην κατοχή μας, τα οποία έχουν κατασχεθεί μετά από κάποιες πληροφορίες. Μάλιστα. Υγειακή βοηθός συνέλαβε διαρρήκτη στη Λεμεσό. Αυτή πρέπει να την προσλάβετε στην αστυνομία. Είναι μια περίπτωση χθες όπου μια οικιακή βοηθός, η οποία βρισκόταν στην οικία όπου εργάζεται, είχε αντιληφθεί κάποιες κινήσεις κάποιου προσώπου, το οποίο φαίνεται να είχε εισέλθει εντός του σπιτιού. Είχε φωνάξει βοήθεια, το πρόσωπο έφυγε από το μέρος, άρχισε η ίδια να τον καταδιώκει. Εν τω μεταξύ, υπήρχε περίπολο στην περιοχή, το οποίο είδε την οικιακή βοηθόν. Τελικά ανακόπηκε, πρόκειται για 26χρονον. Στη συστηματική έρευνα που του έγινε, αμέσως εντοπίστηκε ένα πορτοφόλι με το ποσό των 400 ευρώ, το οποίο, όπως διαπιστώθηκε αργότερα, ανήκει στην οικιακή βοηθόν. Και ο ίδιος ο ανακρινόμενος ανέφερε ότι ομολόγησε ότι είχε κλέψει το συγκεκριμένο πορτοφόλι και ανέφερε ότι είναι χρήστης ναρκωτικών. Μάλιστα. Καταγγελίες για αυξημένες απάτες μέσω διαδικτύου πολύ σύντομα γίνονται.